καθημερινά αναφερόμαστε σε αυτό τη μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που έχει ανοίξει προς την κατεύθυνση των περιοχών και των ανθρώπων που μένουν εκεί και έχουν πληγεί από το σεισμό. Γίνε εθελοντής μπορείς, γίνε εθελοντής μπορείς, αναφέρουν και τονίζουν με έμφαση οι άνθρωποι του πολιτισμού εκεί στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Η κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη είναι υπεύθυνη του πολιτισμού στον Δήμο και ξεκινήσει μάλιστα και η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Σωστά, κυρία Γιαννιδάκη, από την πρώτη στιγμή δηλώσατε παρόν όλοι εκεί στο Δήμο. Πολύ σωστά. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι το Δήμα στην προσπάθειά μας αυτήν. Καλούμε όλο τον κόσμο να προσπαθήσει μέσα από τον ελεύθερο του χρόνο να μας διαθέσει λίγο από το χρόνο του. Είναι ό,τι πολυτιμότερο χρειαζόμαστε σήμερα. Ο εκλογισμός σήμερα στις μέρες μας και δε κάτω από αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε εδώ στην περιοχή μας είναι ό,τι πιο σημαντικό και αγαθό μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα έχετε συγκεντρώσει κάποιες συγκεκριμένες ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης. Ναι, ο κόσμος ανταποκρίνηκε. Έχουμε συγκεντρώσει μια μεγάλη ποσότητα μέχρι στιγμής, η οποία όμως σίγουρα δεν είναι επαρκής. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσπάθεια και χρειαζόμαστε και ανθρώπους και εθελοντές που πάνε δίπλα μας. Να ρωτήσω κάτι εγώ, κυρία Γιαννιδάκη, ποια είναι τώρα τα είδη πρώτης ανάγκης, τα αγαθά που χρειάζονται οι συμπολίτες μας, έχοντας περάσει αρκετές μέρες στις πληγήσεις περιοχές. Ναι, ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε τα αγαθά που χρειάζονται, τα πράγματα, τα προϊόντα που χρειάζονται. Ένας άνθρωπος που μας ακούει, τι μπορεί τώρα που μιλάμε να στείλει στους πληγέντες εκεί. Ζητάω συγγνώμη γιατί σας έχασα για ένα λεπτό. Mm-hmm. Αυτό που ζητάμε είναι πρώτα απ' όλα ήδη, τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Τρόφιμα, είδη ατομικής φροντίδας και περιποίησης. Αυτά είναι τα βασικά που χρειαζόμαστε τώρα. Και όπως σας είπα, ανθρώπινα χέρια βοηθείας. Κάποιος που θέλει να βοηθήσει, πού πρέπει να απευθυνθεί, πού μπορεί να σας καλέσει? Μπορεί να με καλέσει το τηλέφωνο μου, θα το δώσω και στον αέρα, δεν έχω πρόβλημα. Το 6932-33-65-44 ήταν να απευθυνθεί στο Δήμο. Όλος ο συντονισμός σήμερα γίνεται από το Δήμο. Όλη η διανομή φαγητού που μαγειρεύονται καθημερινά γύρω στους 170 μερίδες μεσημέρι, 170 βράδυ. Οι άνθρωποι που είναι εκτός σπιτιών είναι πολλοί και δυστυχώς πολλαπλασιάζονται. Όσο συνεχίζει η μετασυστημική τη διαδρομή του γέλαρος, δυστυχώς βρίσκονται και περισσότερα σπίτια που είναι ακατάλληλα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, κυρία Γιαννιδάκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.